Να καλωσορίσουμε τον Ζαν Ζακ Λεσουέρ από το Αττικό Πάρκο. Έγινε ευθανασία τελικά στο Λευκό Τιγράκι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σκορδά, καλημέρα στους ακροατές. Ναι, δυστυχώς εχθές χαιρετήσαμε την Χασία μετά από την μεγάλη πορεία που πέρασε μαζί μας 6 εβδομάδες και μετά από μια απόφαση όλων των εμπλεκομένων κοινιατρικές υπηρεσίες και κοινιάτρων. Δεν ήσασταν αισιόδοξος από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι, που μιλούσαμε έτσι. Ξέρετε, η αισιοδοξία που έδειξα στην πρώτη στιγμή είχε σχέση με την γενική, αν θέλετε, εμφάνιση του ζώου. Δεν είχαν ακόμα ολοκληρωθεί όλες αυτές οι ιατρικές, κτηνιατρικές ερεύνες, τα CTIA, το MRI που έκανε, CT scan, όλα αυτά δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμα. Ήμουν αισιόδοξος, διότι αυτό το ζωάκι βρέθηκε σε άθλια κατάσταση, αφυδατωμένος, βρώμικος, παράλυτος ζωός με τα πίσω άκρα. Και, το οποίο το προκάλεσαν άνθρωποι, την παραλυσία του. Δηλαδή συμβολικά, επειδή... Δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα σε αυτά. Μα όταν έχουμε πει ότι υπήρχε μέσα ένα καρφί, μας είπατε τι ήταν αυτό. Δείτε το καρφί αυτό, προφανώς το έβαλε κάποιος κτηνίατρος, διότι ήταν σπασμένο το πόδι του. Το πόδι όμως, πολύ πιθανό, το ζώο αυτό είχε μια ακραία μορφή μεταβολική νόσου των οστών. Η μεταβολική νόσου άρα των λέτε οστών ότι ήταν κάτι με το οποίο γεννήθηκε έτσι και όχι του το προκάλεσαν κάποιοι. Ήταν γεννητικής, ήταν καθαρά γεννητικό. Και δηλαδή για να έτσι εξηγήσω λιγάκι τι είναι αυτό. Φανταστείτε ένα άτομο που έχει ακραία οστεοπόρωσης και με την παραμικρή, έτσι, λίγο δύσκολη κίνηση τους πάνε τα κόκαλα. Αυτή ήταν η κατάσταση της Χασία και μάλιστα είχε 34 κατάγματα στα πλευρά. Κατάγματα τα οποία είχαν πουλωθεί και δεν είχαν πουλωθεί, λοιπόν. Οπότε γενικά ήταν πολύ ευαρημένη η υγεία αυτού του ζώου. Άρα πονούσε το ζώο, έτσι. Βεβαίως και πονούσε. Κάθε μέρα ήταν μενές και αν θέλετε παψίπονα. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή αυτές οι εικόνες που είναι πολύ όμορφες, δεν είναι, δηλαδή, έχουν σχέση μόνο με το πίσω, το μπροστά κομμάτι του σώματος της Ασίας. Μπορούσε να κουνηθεί το, αλλά βλέπετε εδώ, αυτό που δείχνουμε τώρα, από πίσω είναι τελείως παράλυτη. Μπορούσε να κουνηθεί τα πόδια της, λιγάκι το κεφάλι, δεν μπορούσε να... Το λευκό αυτό τυγράκι, τα άλλα λευκά, οι ζώα σαν και αυτό, δημιουργούνται στα εργαστήρια. Δηλαδή, όχι στα εργαστήρια, εργαστήρια όχι, αλλά ας το πούμε και η κυρία Σκορδά, τύπου εργαστήριο, δηλαδή είναι προϊόν, δηλαδή όλα αυτά τα ζώα προέρχονται από μεγάλη αιμομιξία. Για να δηλαδή βγάλει το τέλειο, το πιο όμορφο που θυμίζει. Το χρώμα αυτό, να πετύχει. Ναι. Άρα πολύ πιθανόν η πάθηση η οποία προήλθε από αυτό, προέρχεται από αυτό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζώα τα οποία δεν επιβιώνουν για να βγουν τρία υγεία, ας πούμε, και να πουληθούν μετά με πάρα πολλά χρήματα σε μια οικογένεια που θέλει το τέλειο τυγράκι στο σπίτι. Για να μείνει και κάτι πίσω από αυτή την ιστορία. Όλοι στεναχωρηθήκαμε, αλλά υπάρχουν και αδέσποτα που πεθαίνουν. Μην κάνουμε τώρα τη συζήτηση για τα ζώα και πόσο ευαίσθητοι είμαστε, ευαισθητοποιημένοι σαν χώρα. Το θέμα είναι, για μένα, πίσω από αυτό κρύβεται η τρέλα του ανθρώπου. Δηλαδή, όλοι στεναχωριόμαστε γι' αυτό και παράλληλα βλέπουμε τα γατάκια δίπλα από τους κάδους και εκεί δεν γίνεται κάτι. Όχι ότι δεν στεναχωρέθηκα, αλλά και πίσω από αυτή την ιστορία υπάρχει αυτή η απελπισία του ανθρώπου με τα χρήματα να έχει κάτι, ας πούμε, το τόσο όμορφο. Κατά παραγγελία. Κατά παραγγελία. Αυτό είναι. Ξέρετε, και το ίδιο μου επιτρέπετε, θα το πω, συμβαίνει και μέσα στα pet shop. Αυτό συμβαίνει. Αυτό γίνεται. Βέβαια.
Ενώ είμαστε σε μια χώρα που έχουμε αδέσποτα, να πηγαίνουμε και να πληρώνουμε όχι μόνο στα pet shop και κάποιους οι οποίοι φέρνουν από εξωτερικό τόσα σκυλάκια, χνουδωτά, τα οποία δεν ξέρω πόσες μέρες και νύχτες ταξιδεύουν και τα πληρώνεις πώς τα πληρώνεις και έρχονται και μετά αυτά μπορεί να μην ακούνε, μπορεί να μην βλέπουν γιατί είναι από τέτοιες διασταυρώσεις και είναι πίσω από εμένα λοιπόν, από αυτή την ιστορία, κρατήσουμε αυτό. Να σκεφτούμε και όλοι μας πώς φερόμαστε και τι κάνουμε. Μέχρι και 10.000 ευρώ για ένα σκυλάκι τώρα, εντάξει, με τα ποσά τεράστια. Να διευκρινίσω μόνο που, κυρία Σκορδά, είπατε να πληρώσετε πολλά λεφτά. Και ο συνάδελφος τώρα είπε κάτι σωστό. 10.000 ευρώ ένα σκυλάκι. Αυτό το τιγράκι θα το έχω να αγοράσει 3.000-4.000 ευρώ. Δεν είναι. Δηλαδή, μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε τι γίνεται. Χαμός. Χαμός στο διαδίκτυο. Και έξω, εδώ δίπλα από τους κάδους υπάρχουν γατάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.